Είμαστε τυχεροί σήμερα, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον στρατηγό Δημήτρη, εν αποστρατεία Δημήτρη Κυπριώτη. Καλημέρα κύριε Κυπριώτη. Καλή σας ημέρα. Πριν έκανα ένα λάθος όταν έκλεινα τη συνέντευξη με τον σύντροφο Δημήτρη, τον φίλο Δημήτρη Καζάκη. Είπα ότι θα έχουμε τον στρατηγό Δημήτρη Κυπριώτη και τον άβαρχο κύριο Παπαντονίου Αντώνη και αμέσως μετά νομίζω ότι έκανα λάθος. Λέω τον τέο στρατηγό και με διορθώνει εδώ ο ψυχολόγος της παρέας ότι δεν είναι τέος η στρατιωτική. Σωστό. Λοιπόν, ναι, σωστό. Παραμένει. Στους διπλωμάτες όπως και στους στρατιωτικούς παραμένει ο τίτλος, έτσι. Έτσι, ναι. Όπως και στους υπουργούς νομίζω, Έναν πρώην υπουργό δεν του λες πρώην υπουργό, τον λες κύριε υπουργέ. Μάλιστα. Μάλιστα, ξεκινήσαμε με το τραγούδι του Νιόνιου Σαββόπουλου. Το Ναβαρίνο, έλεγα πριν, ήταν καθοριστικό η ναυμαχία που έγινε εκεί ανάμεσα στους στόλους των ξένων δυνάμεων και στον Τουρκο-Αιγυπτιακό. Αυτή η ναυμαχία ήταν και το πρελούδιο της ελευθερίας μας. Η οποία ελευθερία σήμερα είναι έναν επαρκία, υπό αναζήτηση. Είναι γεγονός. Είναι γεγονός αυτό. Οι εκλογές πέρασαν, η Ευρωκάλπη εννοώ πέρασε. Το ΕΠΑΜ ούτε ενίσχυσε ούτε έχασε τις δυνάμεις του. Τι φταίει, στρατηγέ μου, γι' αυτό, για πέστε μας. Έχουμε κάνει, αν θέλετε, μια βαθιά ανάλυση, γιατί πράγματι τα αποτελέσματα έτσι όπως ήρθαν ήταν μία αναμενόμενα για μας. Εμείς μάλιστα τα χαρακτηρίσαμε ότι γενικά οι εκλογές ήταν μία ήττα για μας. Όμως ψύχρεμη ματιά, όσο περνούσε ο καιρός, έδειχνε και το κλίμα το οποίο είχε γίνει και τελικά η διαπίστωση ότι δεν ήταν και έτσι ακριβώς τα πράγματα. Και για ποιο λόγο το λέω, βεβαίως ποτέ κανείς δεν είναι ευχαριστημένος, αλλά περιμένει, αλλά του έρχονται, αυτό είναι γεγονός. Όμως όταν όλες οι δυνάμεις και μάλιστα οι αντιμνημονιακές στο σύνολό τους από τη μία πλευρά και σε αντιπαράθεση με όλες τις άλλες δυνάμεις από την άλλη, δεν ήταν, αν θέλετε, τα ποσοστά υπέρ τους. Και έχασε, κάτι άλλο. Ναι, έχασε και ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω, 100 ή 300 χιλιάδες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 150.000. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ναι. Τώρα, ό,τι αφορά, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Ας δούμε τι συνέβη σε εμάς. Η αγωνία, η οποία συνεχίζει να διακατέχει, αν θέλετε, τον κόσμο, στο να τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση που λέγεται κατοχή και επικυριαρχία της χώρας, διότι καλά τα είπατε και εισαγωγικά, έτσι είναι, έδωσε την τελευταία στιγμή, υπέκυψε, αν θέλετε, στον πειρασμό την τελευταία στιγμή όλο το πράγμα να στραφεί και να πει μην πάμε στα μικρά κόμματα, ας δώσουμε την ευκαιρία αυτή τη φορά και τέλος και βλέπουμε. Ας φύγουν αυτοί και βλέπουμε. Αυτό ήταν καθοριστικό. Αυτό το σχολίασε και ο Δημήτρης ο Καζάκης προηγουμένως, ότι ο κόσμος σήμερα επιμένει από τον παράδρομο. Ναι. Ναι. Είναι λογικό, ξέρετε τι. Είναι λογικό. Εγώ δεν το βλέπω. Είναι λογικό με την έννοια πια, της πρώτης ματιάς πάντοτε, έτσι. Ναι. Ότι ο άλλος θέλει έναν δρόμο να ξεφύγει, όπως τον είπε, παράδρομο, πάρα πολύ καλά, να φτάσει ενδεχομένως πιο γρήγορα, έστω και αν είναι κατσάβραχα. Σου θα τελειώνω από εδώ πέρα εγώ τώρα. Εκεί γίνεται το λάθος, εκεί αν θέλετε και αυτό που λέμε σύστημα, εκεί πέρα ποντάρει. Στρατηγία, μήπως φταίει και η στρατηγική του ΕΠΑΜ. Μπορεί να φταίει και η στρατηγική, εγώ δεν λέω ότι δεν φταίει και η στρατηγική, έτσι. Αλλά αυτό που βλέπαμε στα μάτια μας σε όλη την προεκλογική περίοδο ήταν εντελώς διαφορετικό. Δεν μπορεί να κάναμε τόσο λάθος και στα μάτια μας ακόμα και στην όρασή μας. Εμείς ποτέ δεν βγάλαμε κάποιο διευθύραβο ότι θα κάνουμε, θα δείξουμε. Ο κόσμος μας το έδειχνε αυτό. Εμείς είμαστε πάρα πολύ προσγειωμένοι. Άλλωστε δεν θέλαμε τα τεράστια ποσά. Θέλαμε μόνο εκείνο που θα σηματοδοτούσε ότι να, εδώ υπάρχει κάτι καινούργιο.
Πρέπει να πω προς επίρρωση αυτών που λέτε ότι και μια έρευνα του κύριου Πανά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πειραιά, δεν ξέρω ποιο είναι. Έλεγε το εξής, ότι η τελευταία έδρα θα παιχθεί είτε ανάμεσα στο λαό του Καρατζαφέρ είτε στο ΕΠΑΜ. Άρα ήξερε τι έλεγε, ναι. Δεν ήταν μόνο μία, είχαν και άλλες έρευνες. Υπήρξαν και άλλες έρευνες. Όλες εκειμένοντο ότι το ΕΠΑΜ είναι σίγουρα ας πούμε, μέσα σε αυτούς ας πούμε, που θα μπουν στο κάντρο, αν θέλετε, της βραδιάς των εκλογών, εκεί που σηματοδοτείται δηλαδή πάνω από δύο. Δεν έγινε. Εντάξει, μας στενοχώρησε κακά τα θέματα. Αλλά έτσι είναι και η ζωή, τι θα κάνουμε. Και τώρα πάμε και στα ευχάριστα. Σήμερα, εγώ νομίζω ότι αύριο αρχίζουν οι χαιρετισμοί. Σήμερα έχουμε τους χαιρετισμούς, έτσι. Στο συνέδριο, το τρίτο συνέδριο. Το είπα. Είναι το τρίτο συνέδριο. Πέστε μας δύο κουβέντες γι' αυτό. Το τρίτο συνέδριο ξεκινάει σήμερα το απόγευμα με το θέμα το κλασικό, αν θέλετε, άνοιγμα που γίνεται με τον χαιρετισμό του Γενικού Γραμματέα. Και στη συνέχεια ακολουθούν οι χαιρετισμοί των προσκεκλημένων που αυτή τη φορά είναι κόμματα, όχι αυτή τη φορά, κάθε φορά ας πούμε, αλλά ίσως τώρα είναι λίγο, αν θέλετε, περισσότερο κόμματα, προσωπικότητες, φορείς και ό,τι άλλο έχουμε, όπως άλλους έχουμε καλέσει, πρεσβείες, αν θέλετε, πνευματικούς ανθρώπους. Είναι πράγματι σε μια κομβική στιγμή και σε μια περίοδο ανακατατάξεων τόσο στο διεθνές περιβάλλον, αν θέλετε, και στην ολοένα και χειρότερη κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό της χώρας μας. Κύριε Κυπρώτη, προς επίρρωση είναι αυτόν που λέτε, την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε στον αέρα τον βουλευτή της Δημάρ, τον Γιάννη Πανούση, ο οποίος όταν του ζήτησε να μας δώσει το κλίμα, ποιο είναι το κλίμα από την Βουλή, μου είπε ότι είναι σαν κινούμενη άμμος σε όλα τα κόμματα. Π.χ. λέει στον ΣΥΡΙΖΑ, βλέπεις όταν υπάρχει μια συντροφιά ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ βουλευτών και έρχονται άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, φεύγουν κάποιοι άλλοι. Φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά και με τις φυλές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια κινούμενη άμμος γι' αυτό. Πολύ ρευστότητα. Ναι. Επικρατεί πάρα πολύ ρευστότητα. Αυτό το βλέπουμε εμείς καθημερινά και το βλέπουμε καθημερινά σε επαφές μας που έχουμε στη βάση κυρίως με τους ανθρώπους και τα στελέχη, αν θέλετε. Σε διακόπτω, συγγνώμη, απορίας άξιο είναι γιατί οι μικροί δεν ενούνται. Εδώ στη Θεσσαλία βλέπουμε παραδείγματα λαμπρά όπως το Θεσγάλα. Έχουν συγκεντρωθεί 57 αγελαδοτρόφοι και έχουν κάνει αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία η οποία έφτασε μέχρι τα πέρατα της Αμερικής. Επίσης το Θεσγή, άλλοι 57 αγρότες για να μειώσουν το κόστος και για να κερδίσουν καλύτερες τιμές των προϊόντων τους συνενώθηκαν επίσης. Πώς το είπες, Δημοσθένη? Γη Θεσσαλής. Η Θεσσαλίδη, αυτή είναι νομίζω. Α, ναι, άρα δεν υπάρχει άλλος τρόπος εκτός από την ενότητα των μικρών. Είναι λογικό αυτό, αλλά όμως και το προσπαθήσαμε. Και εμείς το έχουμε προσπαθήσει. Πριν ακριβώς 1,5-2 μήνες, μία πρωτοβουλία που έγινε από ένα από τα μικρά κόμματα έφερε, ας πούμε, στο τραπέζι περίπου 16-17 που είχαν λάβει μέρος στις τελευταίες ευρωεκλογές. Όμως η πασπερνή με ένα και μοναδικό σκοπό είχε. Πώς να πάρουμε το 3%. Ναι. Τώρα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή εντάξει, να μαζευτούμε για να πάρουμε το 3% και μετά είναι τόσο οπορτουνιστικό αυτό που δεν, τουλάχιστον σε εμάς δεν ταιριάζει. Παρά τα αυτά όμως δεν αρνηθήκαμε. Και εμείς δεν είμαστε τίποτα σπουδαίοι ή ότι κρατάμε, ξέρετε, έναν τουπέ. Όχι, καθίσαμε, πήγαμε. Όμως το τι συζητείτε, το πώς ακριβώς ο καθένας θεωρούσε τον εαυτό του εκεί ότι είναι το υπέρτακτο. Δεν μπορείς να κάνεις ούτε ένα βήμα. Το σύστημα δεν κάνει λάθος. Τα βλέπει αυτά απέναντί του. Και αν θέλετε, τα καλλιεργεί. Άρα το σύστημα ήθελε 42 ψηφοδέλτια. Βέβαια.
Διάσπαση των δυνάμεων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτό όπως έγινε, έγινε και από τις δύο πλευρές. Και από τα αριστερά του και από τα δεξιά του. Εμάς μας λέγανε, μα εσείς που είστε, δεν είμαστε πουθενά, ρε παιδιά. Καθίστε. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει αντιληπτό. Παρά τα αυτά στη δεύτερη συνάντηση, το σχήμα διαλύθηκε και δεν μπορούσε να προχωρήσει. Έγιναν και άλλες απόπειρες. Και προχθές είχαμε στη Θεσσαλονίκη άλλη μια απόπειρα με βάση, ξέρω, μια άλλη συλλογικότητα. Δεν βγαίνει ούτε από εκεί. Πάμε τώρα στις άλλες δυνάμεις όμως. Εκεί έχει μια σημασία. Στις λεγόμενες, ας πούμε, και αντιμνημονιακές δυνάμεις. Εδώ, οι οποίες, ας πούμε, εκπροσωπούνται κυρίως, αν θέλετε, από τα μεγάλα κόμματα και κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, προείσατε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό που μου λέτε, λοιπόν, εσείς, στην συγκέντρωση την οποία έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με την ευκαιρία του προβλήματος της υπόλυσης των ακτών και των παραλίων της χώρας, έκανε ανοιχτή συγκέντρωση. Κάλεσε στους φορείς, συλλογικότητες, κόμματα και που εντικάσσονται σε αυτή την ιδέα. Και σε μια ανοιχτή εκδήλωση. Ναι. Αυτό έγινε πριν και αυτό, πριν δύο μήνες. Ναι. Όταν πήρα το λόγο, ναι. Αυτό είπα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόεδρε, καλός ή κακός η τύχη, αν θέλετε, και όχι μόνο, έχει αυτή τη στιγμή εσάς μπροστά. Επομένως, το βάρος σε εσάς πέφτει. Να κάνετε την πρόσκληση. Όχι έτσι ανοιχτά και πάλι φύγαμε, ήρθαμε, τα είπαμε και ο καθένας πήγε στη δουλειά του. Ανοιχτά σε ένα, να καθίσουμε όλοι μπροστά σε ένα τραπέζι, να δούμε ποιοι θα δώσουν εκεί το παρόν και ο καθένας θα είναι υπεύθυνος, εάν δεν το δεχθεί, να το δει και ο κόσμος. Δικαιολογημένα και όλη η συζήτηση θα γίνει μπροστά σε αυτόν τον κόσμο. Να τελειώνουμε με αυτό που λέμε συνένεση. Τώρα το να λέμε, στρατηγία. Ναι, θέλω την ένωση, θέλω την συνένωση. Και μετά να το ξεχνάμε την επόμενη μέρα με μοναδικό σκοπό να ηγεμονεύσω ποιον θα βάλω από κάτω μου, διότι στην ουσία έτσι γίνεται. Αυτό γίνεται, αυτό γίνεται. Αυτή είναι η ουσία τώρα. Αυτό και στις δημοτικές εκλογές έτσι δεν γίνεται. Όταν γίνονται συνεργασίες, περιμένει ο κάθε ένας ποιον θα δει, ποιος θα ισχυροποιηθεί και ποιον θα βάλει από κάτω για να κερδίσει το μείζον. Ναι, δεν είναι έτσι. Μια ερώτηση να σας κάνει. Στρατηγέ Κυπριώτη, μια ερώτηση να σας κάνει και ο έτερος συντελεστής της εκπομπής, ο Δημοσθένης ο Παναγιώτου. Έλα, Δημοσθένη. Καλημέρα. Καλημέρα, στρατηγέ. Καλημέρα. Να σας ρωτήσω για να βοηθήσουμε και το επιχειρήν τους φίλους μας που μας ακούν, ποιο ήταν το κομμάτι το οποίο κατά τη γνώμη σας κατέστησε τον ΣΥΡΙΖΑ από τριάρι σε 27, πόσο είναι 26%. Τι ήταν αυτό το οποίο του έδωσε τέτοια αλματώδη? Ναι. Έτσι, κάτι, κάπου πρέπει να, αυτό πρέπει να το κεφαλαιοποιήσουμε. Εγώ δεν, να δηλώσω ότι δεν ανήκω στον πολιτικό σας χώρο. Είμαι ανένταχτος, έχω την ιδεολογία μου, αλλά δεν είμαι κάπου κομματικά. Αλλά αρέσκομαι στο να ακούω ανθρώπους. Είμαι συλλέκτης εμπειριών από επαγγελματική διαστροφή, να πω πάλι. Είναι ψυχολόγος, ναι, το κατάλαβα. Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει είναι, στις περιπτώσεις αυτές είναι το φαινόμενο των συγκοινωνών των δοχείων. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εγώ ανήκω σήμερα στο Α κόμμα. Για τον ΑΒ λόγο, το κόμμα αυτό δεν πάει καλά, το βλέπω, με κορόιδεψε πολύ φανερά και λέει στοπ, μέχρι εδώ και μη παρέκει. Το επόμενο βήμα που θα κάνω άμεσα, ποιο είναι? Να κοιτάξω μέσα τα όμορα χωράφια. Ναι, ακριβώς, ποιο είναι πιο συγγενές με εμένα. Ποιο μου δίνει, αν θέλετε, την εφερεγκιότητα ότι ναι, παιδί μου, φεύγεις από το χώρο σου. Στην περίπτωση αυτή, αν θέλετε περισσότερο, ήταν η Δημάρ. Η Δημάρ άγγιζε περισσότερο τον κόσμο του Πασόκα, αν θέλετε. Και γι' αυτό αμέσως η Δημάρ, όταν το είδε αυτό, που βέβαια και αμέσως όταν έφυγε από μέσα, πλαισιώθηκε με έναν αρκετά μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Και εκλογικά και ποσοστικά, αν θέλετε, το βλέπαμε αυτό. Εκτινάχθηκε αλλά και κατάρρευσε πρώτα. Ακριβώς, ακριβώς.
Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, επειδή είχε πολλές δυνάμεις μέσα εκείνη τη στιγμή, οι συνιστώσεις του ήταν πάρα πολλές, πήρε το μείζον αυτού του πράγματος. Το μείζον όσο κατέρεε λοιπόν το μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, διότι αυτό εμετακινήτω εκείνη τη στιγμή, ταυτόχρονα βέβαια ήταν και της Νέας Δημοκρατίας, δεν το συζητάμε, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό, ώστε να βάλει μπροστά στα μάτια του μεγάλου πλήθους, έβαλε το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ενστικτόδες αυτό το οποίο έγινε εκείνη τη στιγμή. Δεν ήταν ότι μεθοδευμένο, όχι έτσι έγινε. Δούλεψε, εγώ νομίζω, μιλώντας με τον καθένα. Και τώρα ακόμα δεν έχει δημιουργήσει δικούς του, αν θέλετε, οπαδούς δικούς του, δικά του μέλη. Οι πυρήνες, ναι, αν θα το πούμε πυρήνες έτσι, αλλά οι τοπικές, αν θέλετε, οργανώσεις δεν είναι, δεν έχουν κόσμο. Δεν έχουν κόσμο. Δεν συγκεντρώνουν, αν θέλετε, τον οργανωμένο κόσμο. Στη Λάρισα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 250, αλλά δεν τους βλέπεις αυτούς τους 250. Δεν υπάρχουν. Τους βλέπεις 3, 4, 5. Ναι, ναι, δεν υπάρχουν. Ναι. Νομίζω ότι το κύριο ήταν έτσι κυριάρχησε στον κόσμο. Αυτό κυριάρχησε. Πού να πάω τώρα που είναι πιο κοντά που θα κυβερνήσει. Ποιος είναι πιο κοντά που θα πάρει την εξουσία. Ναι. Που δεν ήθελα να είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο δυνατός παίχτης, ναι, το δυνατό άλογο δηλαδή. Έτσι γίνεται. Έτσι ή γίνεται. Ο από κάτω όροφος, όπως λέμε για την πολυκεντρική αντιδεξία, κάπως έτσι ισχύει και για τους όροφους της αριστεράς. Το ίδιο γίνεται και από τα δεξιά, δε, έτσι, ακριβώς το ίδιο. Μάλιστα. Πρέπει να προσθέσω εδώ για την κουβέντα, όταν ήμουν στο εκλογικό τμήμα, αγαπητέ Δημοσταίνη και κύριε Κυπριώτη, έρχεται μια νεαρά και λέει τι να ψηφίσω. Χαρούμενη, χαρούμενη. Βλέπει 42 ψηφοδελτία. Έπαιξε. Λοιπόν, κόλος. Μετά βλέπει μπροστά Παναθηναϊκό κίνημα. Τι να τη πούν και οι παρατρεχάμενοι εκεί μέσα στο εκλογικό τμήμα. Λέει, πολλά είναι, επέλεξε ένα πάρει. Βλέπει μπροστά τη Παναθηναϊκό κίνημα. Α, να λέει, αυτό θα ψηφίσω. Λοιπόν, έτσι υπάρχει και αυτός ο παράγοντας τύχη, ο παράγοντας άγνοια, υπήρξαν ακόμα και από αυτά τα λεγόμενα μικρά, αν θέλετε, που δεν είχαν καμία επικοινωνία και επαφή με το κόμμα των κυνηγών. Δεν θέλω βέβαια εγώ να κατηγορήσω και να προσθέσω αλλήμωνο, αλλά δεν υπάρχει παρουσία πουθενά. Ούτε αν θέλετε στους κυνηγητικούς συλλόγους δεν υπάρχει. Κι όμως, 1%. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Και οι συνιστώσεις που έλεγες πριν για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν λένε τίποτα απολύτως, διότι και ο Ανταρσία έχει 12 συνιστώσεις και πήρε 0,76. Πόσο... Μιλάμε με ιστορία από πίσω, έτσι. Ναι. Όταν λέμε ιστορία, 17 χρόνια, 16. Ναι. Πόσο, αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε αυτή λοιπόν, μέσα αυτές λοιπόν τις συνθήκες, είναι αυτό που είπα στην αρχή, δεν ήταν και τόσο για μας μεγάλη αποτυχία όπως την εκτιμήσαμε, το να διατηρήσουμε τις δυνάμεις μας. Δέστε τι γίνανε κόμματα τα οποία επαγγέλλοντο, τουλάχιστον αυτό φαινόταν ότι να μωρέ τα ίδια λένε. Έτσι, μιλάω ας πούμε για το σχέδιο Β, μιλάω ας πούμε για τον κύριο Κατανέβα. Το οποίο σχέδιο Β πήρε 20 πόσο. Ναι. Αυτά γίνανε. Δυστυχώς. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ξέρω, πάντως ο κόσμος... Θα φανεί. Ο κόσμος, το θέμα είναι ότι ο κόσμος κάποια στιγμή θα αξιολογήσει τι πρέπει να κάνει. Το ένστικτο, όταν στριμώξουν περισσότερο τα πράγματα της επιβίωσης θα αντιδράσει, νομίζω. Θα έρθει στην επιφάνεια. Ακριβώς. Γιατί ακόμη στην αρχή είμαστε. Τις κρίσεις δεν είναι. Βεβαίως, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο και αυτό μπορεί να το καταλάβει βέβαια ο κόσμος που όταν δεν ασχολείται από κοντά και περιμένει την εξήψη βοήθεια και σου λέει εντάξει θα λήξει, δεν είναι μια κατάσταση φυσιολογική αυτό που ζούμε. Δηλαδή ήρθε ο ένας, έφυγε ο άλλος. Όχι. Εδώ θα έρθουν και θα φύγουν πάρα πολλοί. Το θέμα είναι με ποιες συνθήκες και με ποιο τρόπο θα φεύγει. Έχει σημασία εδώ η ενεργοποίηση του μεγάλου μέρους του κόσμου. Μάλιστα, πέστε και ένα τελευταίο, τα προτάγματα του ΕΠΑΜ για να σας αποδεσμεύσουμε. Αναλύωτα τα προτάγματα όπως λέμε του ΕΠΑΜ, αλλά ξέρετε τι, έχω την αίσθηση ότι τα είπαμε, παρουσιάσαμε το έργο όλο μαζί.
δεν είχαμε διαφυλάξει ένα suspense ή αν θέλετε αυτό που λένε ελπίδα, που έρχεται και με επικαλύψεις αν θέλετε φρούδων ελπίδων. Εμείς είπαμε όλο το έργο εξ αρχής, το είπαμε με αγάπη, το είπαμε με αλήθεια, είπαμε ότι αυτό είναι, αλλά αυτό είναι δύσκολο. Εδώ είναι ένας από τους λόγους που λέει καλά τα λέτε ρε παιδιά, αλλά ξέρετε αυτά δεν γίνονται εύκολα. Κι όμως γίνονται εφόσον υπάρχει μεγάλη συνοχή του πληθυσμού. Τα προτάγματα λοιπόν, από, όταν μιλάμε για προτάγματα λέμε η λύση δεν μπορεί να προέλθει, τουλάχιστον η οικονομική, διότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Βεβαίως είναι πολύπλευρη, αλλά το οικονομικό είναι αυτό που αντικρίζει ο κόσμος από την πρώτη στιγμή. Δεν μπορεί να γίνει μέσα σε συνθήκες και περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί για να υπάρχει κρίση, να το πω έτσι. Η συνοχή στρατηγία όμως δεν είναι το δυνατό σημείο του Έλληνα από τα αρχαία χρόνια. Έχει αποδειχτεί, έτσι. Άρα μήπως χάριν συζήτησης και όχι κακεντρεχώς τοποθετούμενος, μήπως είναι μια ουτοπία η θέση σας, μήπως είναι μεν ωραίες αλλά είναι στη σφαίρα του ιδεατού. Πραγματικά είναι χάρη συζήτησης, δεν είναι... Ναι, όχι, καλά το βάζετε, άλλωστε είμαστε οι πρώτοι που κάθε φορά το συζητάμε, αν θέλετε, μέσα στο ιδεολογικό πλάνο που ανοίγουμε κάθε φορά στη συζήτησή μας. Μήπως αυτό είναι στο ιδεατό και μόνο, άρα δεν είναι κάτι... Εάν εξαιρέσουμε την συντακτική εθνοσυνέλευση, που όντως είναι ένα από τα κύρια προτάγματά μας, που εδώ έχουμε να δούμε συντακτική εθνοσυνέλευση, έτσι, διότι πώς θα γίνει αυτή, επαναστατικό δικαίω, πώς θα γίνει, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Όμως και αυτό, αν θέλετε, μπορεί να γίνει στο πλαίσιο μιας πλειοψηφίας. Για να κερδίσει βέβαια αυτή την πλειοψηφία χρειάζεται πολλή δουλειά. Δεν είναι ότι είναι ιδεατό το γεγονός ότι λέω ρε παιδί μου, πρέπει να φύγω από το περιβάλλον της ΟΝΕ. Πρέπει να αποκτήσω την δική μου, αφού φωνάζουμε για την ανεξαρτησία μου, να αποκτήσω το δικό μου νόμισμα. Αυτό δεν είναι τόσο ανέφικτο, διότι το κάνουν και οι άλλες χώρες. Δεν άνοιξε μια συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό πλατιά, ούτως ώστε να γίνει εφικτό για τον κόσμο να καταλάβει. Μπορεί να γίνει ή δεν μπορεί να γίνει, είναι μόνο στα λόγια. Διότι είναι μια περπατησιά την οποία την έχουμε ανοίξει βήμα προς βήμα, γνωρίζουμε κάθε στιγμή πώς θα πάει. Επομένως, το θέμα είναι πώς αυτό θα το κάνει, θα το νιώσει ο απέναντι που σε ακούει, που σου λέει δεν γίνεται εξ αρχής και δεν θέλει να ακούσει. Εδώ είναι το θέμα. Εξ αρχής σου λέει αυτό δεν γίνεται. Άρα είναι πεπισμένος με όσα του έχουν ψήσει μέσα στο κεφάλι, ότι ο κλασικός αυτός δρόμος που του περίμενε εδώ κάτι θα γίνει ρε παιδί μου, είναι καλύτερος και συντομότερος από το να πας να δώσεις ριζοσπαστική λύση αν θέλεις, μια και καλή που ναι μεν θα έχει το κόστος της, αλλά θα είναι πολύ λιγότερο. Δεν ξέρω αν σας είπε ο Δημήτρης, ο Καζάκης ετοιμάζει το βιβλίο του σε λίγο καιρό θα βγει, του χρέους. Εκεί δείχνει ιστορικά πώς έχει παίξει αυτό το πράγμα και πόσο εύκολο είναι να μπορέσεις να φύγεις. Δυστυχώς, εγώ να συμφωνήσω μαζί σας ότι αφού το λέω πολύ στον κόσμο, τι θα πω εγώ, όχι, τι να πω, όχι, είναι αν θέλετε δύσκολο, εγώ θα πω, όχι απραγματοποιείται όμως το πρόταγμα. Ναι. Ο κόσμος φοβάται να ρισκάρει, αλλά άμα δεν για ρισκάρεις... να μην φοβηθείς όμως, τι χρειάζεται, ενημέρωση, σωστά. Δεν υπάρχει αυτό όμως. Δυστυχώς, ναι. Αυτά, στρατηγέ, να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλές επιτυχίες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ. Πιστεύω να σας, θα έρθει κάποιος, θα έρθει με πυρήνες από εκεί, πιστεύω. Εγώ θα έρθω. Ωραία. Και νόμιζα ότι είναι αύριο. Νόμιζα ότι είναι αύριο, αλλά σήμερα. Ωραία. Να είστε καλά. Θα το καλύψετε. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.